Τα πεταχτά αυτιά είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετοί άνθρωποι και είναι καθαρά αισθητικής φύσης. Σε καμία περίπτωση ένας άνθρωπος που έχει πεταχτά αυτιά δεν ακούει χειρότερα ή έστω καλύτερα από κάποιον που δεν έχει. Το πρόβλημα είναι μόνο εμφανισιακό. Βέβαια μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να επηρεάσει έντονα τον ψυχολογικό κόσμο αυτού που τα φέρει. Και στις μεν γυναίκες αρκετά εύκολα καλύπτονται τα αυτιά με τα μαλλιά, στα αγόρια βέβαια το πρόβλημα ενίοτε είναι εντονότερο, γιατί λίγα αγόρια έχουν τόσο μακριά μαλλιά και ειδικά σε μικρή ηλικία. Τα πεταχτά αυτιά είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολύ συχνά τα παιδάκια στο σχολείο. Και τα παιδάκια είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σκληρά μεταξύ τους το ένα με το άλλο και πολλές φορές αρκετά παιδιά γυρνάνε κλαίγοντας στο σπίτι επειδή τα υπόλοιπα τα κοροϊδεύουν για τα πεταχτά τους αυτιά. Έτσι χρειάζεται αρκετά συχνά να καταφύγουμε σε μια διόρθωση των πεταχτών αυτιών ακόμα και σε νεαρή ηλικία. Το χαμηλότερο όριο που μπορεί να, ηλικιακό που μπορεί να κάνει κανείς νοτοπλαστική είναι η ηλικία των 5-5,5. Δηλαδή, λίγο καιρό πριν πάει το παιδί στο σχολείο. Τα πεταχτά αυτιά διορθώνονται σε κάθε ηλικία, είτε είναι 5 χρονών είτε είναι 45 κανείς, μέσω της κλασικής επέμβασης νοτοπλαστικής βέβαια. Είναι μια επέμβαση η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο, με μία τομή πίσω από τα αυτή, η οποία συνήθως δεν φαίνεται καθόλου. Πρέπει κανείς δηλαδή να τραβήξει το αυτή και να κοιτάξει πίσω από τα αυτή για να δει την τομή. Και κόβοντας τα απαραίτητα στοιχεία δέρματος και χόνδρων που πρέπει κανείς να τροποποιήσει, αλλάζει το σχήμα του αυτιού και πετυχαίνει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Χρειάζεται κανείς να έχει τα αυτιά του δεμένα με μία γάζα και ένα επίδεσμο γύρω από το κεφάλι για ένα χρονικό διάστημα περίπου 3 ημερών, καθώς και να προσέξει γενικότερα για τις επόμενες 3 εβδομάδες μετά την αφαίρεση των γάζων. Τα ράματα τα αφαιρούμε στη μία εβδομάδα και τα αποτελέσματα είναι συνήθως πάρα πολύ ικανοποιητικά. Υπάρχει επίσης η επιπλέον δυνατότητα να κάνει κανείς αλλαγή στο σχήμα των αυτιών με τη χρήση λέιζερ, χωρίς να κάνει αναισθησία και χωρίς καν να χρειαστεί να κόψει το δέρμα. Το λέιζερ Άραμις προσφέρει τη δυνατότητα να αλλάξουμε το σχήμα στο χόνδρο των αυτιών και να πετύχουμε πραγματικά μια αλλαγή στο σχήμα του αυτιού χωρίς να καταφύγουμε σε χειρουργείο. Αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για μικρά παιδιά, γιατί στα μικρά παιδιά η επέμβαση του πλαστικής συνήθως γίνεται με γενική αναισθησία, καθότι δεν μπορούν να συνεργαστούν εύκολα με το γιατρό για τη μία-μία-μισή ώρα που χρειάζεται να κάνει κανείς την οντοπλαστική. Επίσης, πολλές φορές δεν θέλουμε να πονάμε τα μικρά παιδάκια, γι' αυτό και τους κάνουμε κατευθείαν γενική αναισθησία. Ως εναλλακτικό αυτού, λοιπόν, το Aramis Laser μπορεί να πετύχει αυτή την αλλαγή στο αυτή, χωρίς τη διαδικασία του χειρουργείου, που πολλές φορές φοβούνται περισσότερο οι γονείς παρά τα παιδιά. Απαραίτητο όμως σε μια τέτοια διαδικασία είναι να φορέσει το παιδάκι έναν επίδεσμο, μια μπαντάνα δηλαδή γύρω από τα αυτιά, μαζί με έναν ειδικά φτιαγμένο νάρθηκα που τοποθετούμε αμέσως με το που τελειώνει η επέμβαση. Και αυτό το νάρθηκα και την μπαντάνα πρέπει να τη φορέσει το παιδάκι για ένα χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας είναι της τάξης του 60-80%, δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να μην πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή να μην αλλάξει το σχήμα του αυτιού, ακόμα και αν έχουμε κάνει τη διαδικασία όπως την περιγράφουν τα βιβλία. Αυτό ισχύει μόνο για τη λέιζερ οντοπλαστική. Η κλασική οντοπλαστική σε κάθε περίπτωση θα πετύχει τη μεταβολή, την επιθυμητή μεταβολή στο σχήμα του αυτιού.